Εδώ οι Σερίδες Καλυθέας, η φιλοξενούμενη ομάδα, Ελευθερία Μοσχάτου, η γηπεδούχος. Οι Μοσχατιώτισσες, τρεις νίκες και μία ήττα, ενώ η ομάδα της Ελευθερίας έχει έναν αγώνα περισσότερο και τρεις νίκες με δύο ήττες. Είναι λίγο... είναι καλύτερο το ρεκόρ επομένως της Ελευθερίας που έχει μία ήττα λιγότερη. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις Σπερίδες να εκδηλώνουν την πρώτη της επίθεση. Μπενέκη, το Μαρ Σεγκούρα, συγγνώμη, η Αμερικανίδα μπήκε προς τα μέσα. Παθάρου Πάγκαλος, μέχρι μέσα. Μαρίσα Πάγκαλος, πήγε μέχρι μέσα. Στην μπάλα, δίνει όμως στην Αλάια Πάτη. Και εκείνη στη Σιεραμούρ, Σιεραμούρ στην Πάτη. Πάτη για τρεις, έξω. Το rebound ποιος, η Ζωή Κορέ. Από μέση απόσταση έξω. Ξανά το rebound τη Κορέ για τρεις μέσα. Ζωή Κορέ. 2-3. Η Ελλήνα Πέθρια βάζει μπροστά τις Εσπερίδες με βραχή. Ζετς για τρεις. Καταρίνα Ζεκ. Συγγνώμη, έχει Ζετς. Σέρβα, Σεγκούρα. Πάτη. Κορέ. Μουρ. Κορέ, να δούμε τι θα κάνει. Προσποιήσεις στην Πάτη. Στο τέλος του χρόνου, μέσα. 2-5. Τσεκ. Ενώ ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι Βιτζιλέου. Μουρ για την Σεγκούρα. Σεγκούρα. Κάτω από το καλάθι. Με τις προσποιήσεις. Μπερδεύει την Γκάιζερ. Και το βάζει. 11-14. Τζεκ μέχρι μέσα. 13-14. Βγαίνει η Κορέ. Μπαίνει Μάργελου. Παθάρου για τη ΖΕΚ. ΖΕΚ από την επιτήρηση της Σεγούρα. Γκίκλ Βιτζιλέου με την Πάτη μπροστά της. Τρομερή δημιουργία από τη Βιτζιλέου. Γυρίζει μπάλα Σπαθάρου για τρεις. Άστοχο Γκίκλ το rebound. Βγάζει έξω Σπαθάρου. Δεν το παίρνει. Δείχνει το σύστημα η Σπαθάρου. Ζητάει μπάλα η Βιτζιλέου, πάει προς τα μέσα. Εξαιρετική δημιουργία και από τη Σπαθάρου εδώ. Και η Βιτζιλέου κόντεψε να πετύχει και την εκτέλεση. Αλλά ήταν λίγο πιο καλή, λίγο πιο γρήγορη η πάσα από ό,τι έπρεπε. Μάργελου από την άλλη, 17-14 παραμένει. Μουρ. Μάργελου για δύο είναι, πατάει η γραμμή. Να δούμε εδώ τι έδωσαν οι διαιτητές. Έχουν δείξει κατοχή για τις Εσπερίδες. Time out. Έχει καλέσει ο coach Σόφτσης. Θα πάρουμε μια ανάσα και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
μικρή ανάσα που πήραμε φίλες και φίλοι, να σας πούμε κάποια στοιχεία μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Όπως είπαμε πριν για την Ελευθερία Μοσχάτου, πρώτη σκόρερ είναι η Μπίκλ, ακολουθεί βέβαια η Καταρίνα Ζεκ και η Κάιζερ. Η Κάιζερ με 13,4 πόντους και 8 rebound. Η Καταρίνα Ζεκ με 12,3 πόντους, 3 rebound και 2,3 assist, αλλά και 1,3 κλεψίματα. Γενικά η ομάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου στο ελληνικό πρωτάθλημα κλέβει την μπάλα κατά μέσον όρο 9 φορές σε κάθε παιχνίδι. Πάμε όμως στο παιχνίδι μας. Σιέρα Μουρ θα κάνει την επαναφορά από το φάουλ που δόθηκε. Πάτη. Χατζηβασιλείου δίνει στην Πάτη. Ξανά Χατζηβασιλείου την μπάλα. Μέχρι μέσα. Άστοχη. Ζεκ την μπάλα. Βιτσιλέου. Πολύ γρήγορο παιχνίδι από τη Ζεκ. Βιτσιλέου ψάχνει να δει τις επιλογές της. Κάιζερ, Ζεκ, με την πάτη μπροστά της, Βιτσιλέου, στην Κάιζερ, άστοχη, σκαμπινίζει έτσι την μπάλα, παίρνει Σπαθάρου, Πίκλ, κατά λάθος δίνει στην Μούρη, η οποία πριν φύγει στον ευνηδιασμό, σταματιέται από τη Σπαθάρου. Χατζηβασιλείου από τη μεριά των από την Εσπερίδων. Ιωάννα Χατζηβασιλείου. Θα είναι αυτή που θα οργανώσει και την επίθεση μαζί με τη Μουρ τώρα. Μουρ Χατζηβασιλείου για τη Μάργελου. Παιχνίδι με το πόδι από την Τζεκ. Και ο coach Σόφτσης λέει στην νεαρή Μάργελου ότι αφού ήταν μόνη της έπρεπε να το πάρει. Μπαίνει η Κορέ πάλι, βγαίνει η Μάργελου. Τα ίδια πρόσωπα που άλλαξαν πριν, τώρα από την ανάποδη. Κορέ θα κάνει και την επαναφορά. Μουρ. Μουρ διεκδικεί την μπάλα και την παίρνει πάρτι για τρεις. Μεγάλο τρίποντο. 17-17 με υπογραφή Αλία Πάτη. Μπίκλ προσπαθεί η Μπενέκη με τη Ζεκ. Εκεί παίρνει η Λέρη την μπάλα. Λέρη από μέση απόσταση άστοχη. Το rebound η Πάτη. Μπενέκη, Χατζηβασιλείου, Μουρ. Μουρ για δύο άστοχοι, Μπίκλ. Μπίκλ για Ζεκ, για τρεις. Άστοχοι, προσπάθησε η Κάιζερ. Το φάουλ χρεώνεται και δύο βολές κιόλας. Παρατήρηση στον πάγκο των Εσπερίδων παράλληλα. Και προειδοποίηση. Και τώρα οδηγίες στη Σιέρα Μουρ. Η Κάιζερ παράλληλα θα εκτελέσει βολές. Η Κάιζερ που στο σημερινό παιχνίδι ανοίγει λογαριασμό μόλις τώρα, έχει μία στις μία, ελεύθερες βολές. Ήδη η Ζεκ βρίσκεται στις 10, στους 10 πόντους εντωμεταξύ και η Μπίκλ στους 5. 2 στις 2 βολές για την Έμιλι Κάιτσερ. 19-17. Χατζηβασιλείου. Κορέ. Μουρ. Μουρ απ' έξω, παραμένει μέσα στην Πάτη, το ζυγίζει, το παίρνει, άστοχο. Κάιτσερ,
ενώ έχει μπει η Νάτσκοκ στη θέση της Βιτζιλέου. Ζεκ, Νάτσκου, Μπίκλ, στο δοκάρι μπάλα. Και το πρώτο δεκάλεπτο έλαβε τέλος, 19-17. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και να επανέλθουμε με νέα στοιχεία για τις δύο ομάδες. Πάμε να δούμε πώς τέλειωσε το πρώτο δεκάλεπτο για την γηπεδούχο Ελευθερία Μοσχάτου, που έχει και ένα βραχή προβάδισμα 2 πόντων με 19-17. Η ΖΕΚ είναι το μεγάλο όπλο μέχρι στιγμής, 10 πόντοι. Η Μπίκλ με 5 πόντους ακολουθεί και από 2 έχουν Κάιζερ και Μαρίσα Πάγκαλος. Από την άλλη, για τις Εσπερίδες, πρώτη σκόρερ είναι η Μουρ με 8 πόντους. Ακολουθεί η Πάτη με 5. 3 έχει η Ζωή Κορέ. Και έναν η Μάρσε Γούρα. Κάπως έτσι είναι και οι 17 πόντοι της Ελευθερίας Μοσχάτου, των Εσπερίδων, συγγνώμη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν χρησιμοποιηθεί η Σίλια Βίγκα, η Ουρανία Ιράνια Γεωργίνη, η Ελένη Χλιαουτάκη και η Άννα Μαρία Πρίφτη, αλλά και η Μυρτώλια Νούδη. Οι Εσπερίδες είναι ένα κράμα καλών ξένων παιχτριών, μιας-δυο έμπειρων Ελληνίδων όπως η Μπενέκη. Η Κορέ θεωρείται από πλέον στο νέο αίμα, αλλά με εμπειρία από την κατηγορία, που παρέμεινε, και η Άννα Μαρία Πρίφτη που έρχεται από τη νέα γενιά κι αυτή, μαζί με τις Κλαουτάκη, Λιανούδη και Μάρσε Γούρα, που ήδη έχει παίξει 7,5 λεπτά. Οι επιθέσεις βέβαια πλέον θα φεύγουν και πάλι από το Χατζηβασιλείου, που είναι έτοιμη να πάει να κάνει την πρώτη επαναφορά για την ομάδα των Εσπερίων. Μουρ. Αλλάζουν πλευρά, όχι. Κάνει μέσα έξω η Κορέ, Χατζηβασιλείου. Πάτη. Έρχεται η Κορέ. Δεν το παίρνει. Το παίρνει η Χατζηβασιλείου. Άστοχο. Μουρ, το rebound, Κορέ για 3, μέσα! Στους 6 πόντους η Κορέ, με 2 τρίποντα εύστοχα. Ζεκ, παίρνει την μπάλα από την Κάισερ, αμέσως το 21-20. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ζεστές στη δεύτερη περίοδο. Εκδήλωσαν από μία επίθεση και το βάλανε. Μουρ για τη Χατζηβασιλείου. Προσπαθεί να περάσει από πλάγια. Πάτη. Κορέ. Μπενέκη. Η μπάλα εκεί κάνει διάφορα για την Ελευθερία Μοσχάτου. Να υπενθυμίσουμε, ο coach έχει ήδη μια παρατήρηση στο ενεργητικό του. Coach Σόφσης. Νάτσκου. Πάγκαλος. Μαζί με την, τώρα η Κάισερ μαζί με την Πάτη. Ζεκ. Ζεκ. Επιθετικό φάουλ.
Σε βάρος της Κάισερ σφυρίζουν. Ναι. Θετικό φάουλ σε βάρος της Κάισερ. Από την επιτήρηση της Νάσκου η Μουρ. Νάσκου παίρνει τα βήματα για να δούμε. Μουρ δίνει στην Κορέ. Και εκείνη στην πάτη αλλά κλέβει η Μπίκλ. Απ' έξω η μπάλα. Απ' έξω θα παιχτεί. Στο φάουλ που έκανε. Που έκαναν οι Εσπερίδες. Πάγκαλος. Πάγκαλος. Ζετ. Μπίκλ. Το σούτ ποιος. Η Ζεκ νομίζω. Όχι ο Κάισερ. Ναι η Ζεκ. Μουρ. Από την άλλη μεριά. Πολύ γρήγορα. Κορέ. Κάνει προσποίηση. Παίρνει και το φάουλ. Ζωή Κορέ. Μια πολύ επιδραστική παίχτρια στον παιχνίδι των Εσπερίδων. Μέχρι στιγμής. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τις, για τις Εσπερίδες. Μουρ. Μέχρι μέσα προσπαθεί. Παίρνει το... Όχι, δεν παίρνει το φάουλ. Δεν είναι βήματα οι διαιτητές. Συγγνώμη, αρχικά νόμιζα πως ήταν φάουλ. Κατόπιν όμως η υπόδειξη των διαιτητών ήταν σαφής. Για βήματα, Ζεκ παίρνει από την Νάτσκου. Προσπαθεί εκεί η Μουρ. Ζεκ κάτσει με τα πόδια της. Ουσιαστικά όχι. Ναι, η μπάλα πήγε στις περίπτωσες τελικά. Νάσκου και Μουρ εκεί αγκαλιάζονται πριν παίξουν αντίπαλες. Να δούμε εδώ. Κορέ, παίρνει την μπάλα από την επαναφορά. Δίνει έξω στη Χατζηβασιλείου. Δεν το παίρνει. Χατζηβασιλείου. Κοιτάζει το καλάθι. Το rebound τη Πάγκαλος. Με το άστοχο σουτ. Πάγκαλος. Κάισερ για τρεις. Μέσα! Έμιλι Κάισερ και 24-20. Χάνει από την Άσκο η Μουρ. Μόνη της στις 6 το καλάθι. Το χάνει. Και η Κάισερ είναι εκεί. Να διορθώσει. Το λάθος 26-20. Για την κλάση της ΖΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε ότι θα χάσει αυτό το καλάθι. Όμως μπάσκετ είναι. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Κορέ. Μέχρι μέσα. Αστοχή. Δίκλει το rebound. Πάω να πάω τη Μουρ. Μιλάει συνέχεια στις συμπαίχτριές της για το πώς θα κλείσουν καλύτερα τους χώρους, ειδικά κάτω από το, κάτω από το καλάθι, όταν η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Πάγκαλος υπό την πίεση της Μάρσια Γκούρα. Ζεκ, Νάτσκου, Νάτσκου, Πάγκαλος, άστοχο, Σαγούρα, για τη Μουρ, Πάτη,
Να δούμε εδώ, η Πάτη βάζει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι, 26-22, άλλη απάτη, Μπίκλ. Όχι, όχι, δεν μετράει το καλάθι, λέει, έχουν σφίξει απ' έξω η μπάλα να παιχτεί. Το φάουλ πάνω στην Μπίκλ έγινε, αλλά δεν είναι φάουλ για βολές. Και εδώ να δούμε ποιος θα βγει. Γέννη Μουρ για να μπει. Η Μάργελου. Ελεάνα Μάργελου. Μπίκλ. Μπίκλ. Θα δούμε τι προσπαθεί να κάνει. Βήμα καλά είναι διαιτητές. Ό,τι και να προσπαθεί να κάνει. Έχουν μπει αυτές οι φάσεις. Όσο κι αν στράει το παρκέ, όσο κι αν τέτοιο, όσο κι αν γίνεται έτσι μια αναταραχή, σφυρίζονται ενάντια στον αντιτιθέμενο συνήθως πλέον. Η παρατήρηση των διευθυντών είναι ότι η Νάσκου είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πρέπει να είναι πίσω από τη γραμμή, δεν είναι. Μάργελου στην Πάτη. Σεγούρα. Σεγούρα στην Κορέ. Πήρε και αυτή το φάουλ η Κορέ. Και θα πάει στις ελεύθερες βολές. Που για να δούμε, η ζωή Κορέ μέχρι στιγμής έχει 6 πόντους, όχι, πέφτει και απ' έξω. Δεν πάει στις βολές, έχει το τρίποντο άστοχο. Διορθώνουμε, πέφτει και απ' έξω το φάουλ, να το δικό μου. Ζεκ, για 3, μέσα! 29-22, time out. Ο Σόφτης εσπερσμένα. Επίσης να σας πούμε, πριν πάρουμε μια ανάσα, σε έξαλλη κατάσταση ο coach, ο Έλληνας τεχνικός, να πούμε ότι στον πάγκο των Εσπερίδων βρίσκεται και μία από τις μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ, και αυτή δεν είναι άλλη από την Αφροδίτη Κοσμά, η οποία επιστρέφει στο κλειστό του Μοσχάτου ως αντίπαλη αυτή τη φορά, διότι τον ίδιο ρόλο είχε επιτελέσει και στην Ελευθερία Μοσχάτου, εκείνη δηλαδή της team manager, που δηλαδή ένα διοικητικό πόστο, και εξαιτίας αυτού βρίσκεται στον πάγκο των Εσπερίδων, δίπλα στους coach Σόφτσι και Ρουμάνι. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η Μάργελου θα κάνει την επαναφορά. Ωραία. Πίεση ολόκληρη γηπέδου από την Ελευθερία Μοσχάτου. Προσπάθησε να οθήσει τις Εσπερίδες σε παράβαση 8 δευτερολέπτων. Πάτη. Κορέ. Μέχρι μέσα. Εύστοχη, 29-24. Πάγκαλος. Μπίκλ μέχρι μέσα, άστοχη.
Σπαθάρου. Καλός για την Μπίκλη. Ανάμεσα από τρεις. Κάισερ παλεύει και το βάζει. Φάουλ της Πάγκαλος στη Σεγούρα. 31-24, 4 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βγαίνει ο Πάγκαλος, μπαίνει η Αγγελική Βιτζιλέου. Να δούμε και τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η Μάρ Σεγούρα που είναι στις βολές. Έχει σημειώσει έναν πόντο μία στις δύο ελεύθερες βολές. Και τώρα έχει μία στις τρεις. Έχει και μία assist στο ενεργητικό της. Η δεύτερη μέσα, 2-4, 2-4, ελεύθερες βολές, η Σεγούρα. Βίκλ, Βιτζιλέου. Σπαθάρου, Βιτζιλέου, για τρεις. Μέσα! Αγγελική Βιτζιλέου. Αποδεικνύει την ποιότητά της για ακόμα μια φορά, 34-25. Στέλνει την ομάδα της. Πιο ψηλά η Σεγούρα μέχρι μέσα. Βιτζιλέου παίρνει την μπάλα, σκαστή στην ΖΕΚ. Βιτζιλέου κάνει το καλάθι, δεν μπορούσε να το χάσει αυτό. 36-25 η διαφορά στις 11. Σεγούρα. Έχουν πάρει μια διαφορά και το momentum οι γηπεδούχες, αλλά εδώ άλλη απάτη, 36-27, η διαφορά στις 9 και πάλι. Σπαθάρου, Βιτζιλέου για 3, το rebound τη Μουρ. Μουρ μέχρι μέσα, πάτη. Ζεκ. Σπαθάρου για την Μπίκλ. Τρομερή δημιουργία από την Κατερίνα Σπαθάρου. Είναι πολύπειρη. Τέτοιες πάσες έχει δώσει πάρα πολλές στην μπασκετική της ζωή. Κορέ. 38-27 εδώ μεταξύ. Ξανά διαφορά στις 11. Μουρ. Κορέ. Μουρ. Μαργελού. Αστοκή. Μεγάλη πάσα την Μπίκλ στη ΖΕΚ. Δούμε, ναι βέβαια. 40-27. Αυτό θα το βάλει η ΖΕΚ. Δεν ήταν δυνατόν να το χάσει. Αλλά είπαμε, μπάσκετ είναι. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Κορέ. Μαρ, Σεγούρα. Πάτη για τρεις. Αστοχή. Σπαθάρου το rebound. Κάιζερ. Στην Βιτζιλέου. Μέχρι μέσα προσπαθεί. Παίρνει και το φάουλ. Νομίζω ο διαιτητής έδειξε δύο βολές. Ναι βέβαια. Όλοι προετοιμάζονται.
Έξω η πρώτη. Παραμένει στους 5 μέχρι στιγμής. Μία-μία βολέ. Έξω και η δεύτερη, το rebound. Οι Ασφαιρίδες τελικά με τη Μουρ βγαίνουν κερδισμένες. Μουρ, Μαργελού. Μαργελού κάνει σούτ με τις απόστασεις, άστοχο. Μπίκλ. 40-27, η διαφορά σταθερά στους 13. Ένα λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λέρι. Σπαθάρου. Για τρεις. Άστοχο. Χατζηβασιλείου. Προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Δεν εκδηλώνουν γρήγορο play όμως η συμπαίκτριά της. Μουρ. Μέχρι μέσα. Πάτη. Για τρεις. Μάλιστα. Άλλη απάτη. 40-30. 25 δευτερόλεπτα. Χατζηβασιλείου με Βιτζιλέου. Μπίκλ. Μπίκλ. Δεν μπορεί μέχρι μέσα. Βιτζιλέου παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί καλά το καλάθι. Μέσα στο χαμό εκεί. Μουρ. Μέχρι μέσα. Coast to coast παιχνίδι. 40-32. Και η Coach Χατζηδάκη σε έξαλλη κατάσταση πετάει το μαρκαδόρο της. Πάμε εμείς να πάρουμε μια ανάσα και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν
και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Σου ταξιδεύει. Ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική.
μυαλό σου ταξιδεύει. Ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, τα δύο πρώτα δεκάλεπτα επιμέρους σκορ είχαν 19-17, 21-15, κατάφερε η Ελευθερία Μοσχάτου να κυριαρχήσει και στα δύο. Να δούμε έτσι κάποια αξιοσημείωτα στοιχεία. 17 πόντους πρώτη σκόρερ η Καταρίνα Τζεκ για την Ελευθερία. Και στους 12 πόντους η Πάτη για, για τις Εσπερίδες. Με τη Σπαθάρου ξεκινάει το παιχνίδι στην επαναφορά. Σπαθάρου, Πάγκαλος, Ζεκ, Κάισερ και Μπίκλ. Η πεντάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου. Κορέ, Μούρχατζη, Βασιλείου, Πάτη και Πρίφτη. Η εκείνη της των Εσπερίδων. Μουρ. Χατζη Βασιλείου, Μουρ, υποπίεση, Κορέ, Πάτη για τρεις, άστοχο, Σπαθάρου, Ζεκ, Πάγκαλος, Ζεκ, Κάισερ, Ζεκ, Πάγκαλος για τρεις, άστοχο, Πάτη, άλλο ένα rebound, μεγάλη πάσα για την Κορέ. Αρκετά μεγάλη. Δεν μπορούσε η Κορέ να... Μπάλα βγήκε εκεί έξω και όλα κατευθείαν, οπότε... Πάγκαλος. Για την Μπίκλ. Μπίκλ. Ζεκ για τρεις. Χατζη Βασιλείου, για τη Μουρ. Κορέ, δεν το παίρνει. Πρίφτη μέχρι μέσα, αστοχή. Σαράντα 32 παραμένει. Εδώ η Κάισερ αμέσως στέλνει τη διαφορά στους 10 πόντους. 42-32. Ρίφτη Μουρ. Μουρ. Πάτη για τρεις. Έξω. Σπαθάρου. Ζεκ. Μπίκλ. Ζεκ. Σπαθάρου. Γυρίζει μπάλα. Πάγκαλος για τρεις. Άστοχο. Μουρ. Καταλήγει στην Κορέ η μπάλα, κατεβάζει η Κορέ. Μουρ. Ζέρα Μουρ. Προσπαθεί μέχρι μέσα, στο εκεί. Φάουλ πάνω στην Πάτη. Και δυο βολές. Μπαίνει στο παιχνίδι η Χρυσάνθη Μπενέκη. Βγήκε η Πρίφτη. Εν τω μεταξύ η Πάτη ευστοχεί στη βολή και βάζει το 13ο της πόντο. Πάτη 2 στα 2. Και 14 πόντοι για την Αλία Πάτη. 2-2 βολές. Μπίκλ, συγγνώμη Ζεκ. Σπαθάρου, Πάγκαλος. Μπίκλ, υποπίεση. Ανάμεσα σε 2 και 3 άτομα, βήματα. Βεβαίως. Έμεινε αρκετά μόνη της η Μπίκλ κάτω από το καλάθι. Δεν είχε και πού να δώσει ουσιαστικά.
Εγκλωβίστηκε εκεί και υπέπεσε στην παράβαση. Βασιλείου. Πάτη. Προσπαθεί. Αλλά η Μπενέκη έχει υποπέσει στην παράβαση των 3 δευτερολέπτων. Και τώρα βγαίνει η Χατζηβασιλείου, μπαίνει σε γούρα. Το 42-34 παραμένει. Διαφορά 8 πόντων για την Ελευθερία Μοσκάτου. Τσεκ. Κάιζερ κατά το καλάθι, μέσα. Πολύ δύσκολο. 44-34. Η Κάιζερ τώρα 13 πόντους. Μουρ. Πάτη. Έχει κάνει βήματα γιατί έκανε αυτό το πλαϊνό. Σούταρε. Αποπειράθηκε να σουτάρει. Δεν το έκανε και έτσι. Πάγκαλος τώρα εκδηλώνει επίθεση για την οργανώση μάλλον για την ομάδα της. Πάγκαλος Ζεκ για τρεις. Έξω. Σεγούρα. Κόστου κόστ προσπαθεί η Σεγούρα. Πήρε το φάουλ. Δεν έβαλε το καλάθι. Είναι η Ισπανίδα. Σεγούρα. Μέσα. 44-35. Η Σεγούρα που έχει μέχρι στιγμής 3-5 βολές. 0-2 δίποντα και δεν έχει πάρει προσπάθεια για τρίποντο. 4-6 και 4 πόντους. Συγγνώμη η Μπενέκη. Σεγούρα, ναι. Σπαθάρου. Κάιζερ. Πάγκαλος. Σπάθησε αυτή την μπάσα. Μουρ μέχρι μέσα. Μέσα. 44-38. 6 πόντους μπροστά. Η Ελευθερία Μοσκάτου. Ζεκ. Μπίκλ παίρνει την μπάλα. Μπίκλ. Μέχρι μέσα, 2 βολές, κερδίζει η Κάταλιν Μπίκλ. Που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 7 πόντους και έχει μία βολές, 3-5 δίποντα. Δεν έχει σουτάρει τρίποντο μέχρι στιγμής η Μπίκλ. Στα 4-38, η διαφορά στους 6 πόντους, 5-20 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη και αλλαγή για την Ελευθερία Μοσκάτου. Μέσα η Νάτσκου, έξω η Ζεκ. 45-38. Μπενέκη αλλάζουν με τη Μουρ. Η Μουρ κατεβαίνει. Κυρνάει το κέντρο από την επιτήρηση της Νάτσκου. Μαρ. Κορέ. Πάτη. Παίρνει την μπάλα. Και ενώ λίγο ο χρόνος. 2-1. Σουτάρει η Πάτη αναγκαστικά. Τελειώνει ο χρόνος. Σπαθάρου. Μεγάλη πάσα από την Πάγκαλος.
Θέλει να παίξει σετ παιχνίδι τώρα η Σπαθάρου. Μπίκλ. Παίρνει το maximum η Κάταλιν Μπακ. Μπίκλ. Ο τεχνικός των Εσπερίδων συνεχίζει τις διαμαρτυρίες. Έχει ήδη μια παρατήρηση και τώρα πήρε και τεχνική ποινή. Ξεσηκώνει διαμαρτυρίες. Να δούμε εδώ. Και υπάρχει και βολή της τεχνικής ποινής. Η οποία είναι μέσα από την Μπίκλ. Και δύο βολές για το φάουλ. Και δύο βολές από το φάουλ που έγινε σε βάρος της. Και ο κύριος Τσόφσης αποβάλλεται. Α, όχι, δεν έχει αποβληθεί. Έκανε μια κίνηση και στην αρχή νόμιζα ότι θα έχει αποβληθεί και φεύγει. Όχι, δεν έχει αποβληθεί ο coach. Έγινε μια παρατήρηση και μια τεχνική. 49-38 η Ελευθερία Μοσχάτου ξανά στις 11. Σεγούρα για τη Μουρ. Μουρ μέχρι μέσα. 49-40. Πάγκαλος. Μπίκλ. Μπίκλ. Μουρ μέχρι μέσα. Το χάνει. Ξαναπαίρνει το rebound. Η Μουρ. Τα βάζει και με τον εαυτό της. 49-42. Και η coach Χατζηδάκη. Καλή time out. Θα πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Θα είμαστε κοντά σε ένα λεπτό. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Νάσκου για την Πάγκαλος. Πάγκαλος. Μπίκλι. Σπαθάρου. Κάιζερ. Νάσκου. Μπίκλι. Κάιζερ, Πάγκαλος, από κοντά άστοκη, Μαρ Σεγούρα, μέχρι μέσα, 49-44. Μέσα σε πανηγυρισμούς των φίλων των Εσπερίδων. Η
Μάρς Αγγούρα βάζει, στέλνει τη διαφορά της στους 5 πόντους, μειώνει για την ελευθερία Μοσχάτου. Νάτσκλ, Κάιτσερ, Μουρ, μέχρι μέσα, μαζεύει το rebound τη Μουρ, δεύτερο rebound, δεν μπορεί όμως να κάνει σουτ. Επελάβλου Σαμπενέκη, 49-46. Η Χρυσάνθη Μπενέκη έρχεται ο άλλο τρέινερ και κάνει το 49-46. Πάγκαλος, Μπίκλ, από κάτω το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Καταλήν Μπίκλ. Γίνεται η αλλαγή, βγαίνει η Νάτσκου και βγαίνει και η Σπαθάρου και μπαίνουν η Ζέκ και η Αγγελική Βιτζιλέου. Επομένως βάζει η Κατερίνα Χατζηδάκη τέλος στο σχήμα με τα τρία γκάρντ που είχε μέχρι στιγμής. Μπίκλ 51-46, άστοχη. Καταλήν Μπίκλ. Είναι στους 14 πόντους, δεύτερη σκόρερ των Εσπερίτων της Ελευθερίας Μοσχάτου. Μουρ, Κορέ, για τρεις, μάλιστα! 51-49, συγγνώμη. Βάζει φωτιά στο μάτσι η Ζωή Κορέ με το τρίτο της τρίποντο. Πάγκαλος, Βιτζιλέου, Ζεκ, μέχρι μέσα η Ζεκ, το rebound, η Μπίκλ, 53-49, τρομερή η Μπίκλ, το έχει πάρει προσωπικά, θα λέγαμε η Αμερικανίδα, Βιτζιλέου με τη Σεγούρα, εκεί η Σεγούρα παίρνει την μπάλα, τι έχει κάνει βήματα, λένε οι διαιτητές. Είναι το ντέρμπι των Νοτίων Βραστίων, φίλες και φίλοι. Έχει ο παδός και από τις δύο ομάδες. Υποστηρίζουν. Πάγκαλος κατεβάζει την μπάλα. Κόβεται η πάσα της από την Μπενέκη. Μουρ. Να δούμε αν θα πάει μέχρι μέσα. Πάει μέχρι μέσα. Παίρνει και το φάουλ. 53-51. Για να δούμε τι έχει κάνει και η Μουρ μέχρι στιγμής. 18 πόντους, 9 στα 20 τίποντα. Μία άστοχη προσπάθεια 3 πόντων. Πάμε όμως να δούμε αν θα ανοίξει λογαριασμό και στις βολές. Δεν ανοίγει. 53-51 παραμένει. Η πάτη έχει πέσει κάτω. Χωρίς να υπάρχει φυσικά λόγος ανησυχίας. Σηκώνεται η Αμερικανίδα. Εδώ βλέπουμε και μια μπάρα να ταξιδεύει. Σεγούρα. Κορέ. Πρίφτη. Κορέ. Πρίφτη για τρεις. Το rebound η Κάιζερ μετά την άστοχη προσπάθεια. Σπαθάρου. Κάιζερ. Ζεκ για τρεις μέσα. 56-51. Η Καταρίνα Ζεκ αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ποιότητά της. Και φτάνει. Νομίζω πρέπει να είναι στους 20 πόντους. Ναι, στους 20 πόντους φτάνει. Με 3 στα 9 τρίποντα. Και 4 στα 6 τρίποντα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. 55 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η Ελευθερία Μοσχάτου είναι μπροστά. Σεγούρα τώρα έχει την μπάλα. Σεγούρα. Φάουλ από τη Βιτζιλέου. Που θα παιχτεί απ' έξω. Κορέ. Σεγούρα, κορέ. Κορέ για τρεις. Ας το πω. Η Μούρ βγαίνει και πάει Χατζη Βασιλείου. Την αντικαθιστά. Σεκ. Για τη Σπαθάρου. Μπίκλ παίρνει την μπάλα της Σπαθάρου. Μέσα 58-51. Κορέ, Σεγούρα. Κάτσε το τώρα λεπτά που μένουν. Κορέ. Πάτη θα το πάρει. Το κίτσι. Βίκλ κοιτάει το χρόνο, παράλληλα χάνει την μπάλα με φάουλ, λένε οι διαιτητές. Λέω. Προσποιήσεις Βιτζιλέου για τη ΖΕΚ στο σουτ. Άστοχο. 58-51. Θα πάρουμε μια ανάσα και θα είμαστε κοντά σε ένα λεπτό. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι, έτοιμοι για την τελική ευθεία, έναρξη της τέταρτης περίοδου. Να δούμε την πεντάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου, Βιτζιλέου, Ζεκ, Σπαθάρου, Μπίκλ και Κάισερ. Από την άλλη για τις Εσπερίδες, Πάτη, Μουρ, Κορέ, Σεγούρα και Χατζηβασιλή και Πρίφτη, συγγνώμη. Μουρ για τη Σεγούρα. Μαρ μέχρι μέσα. Τζιλέου. Κάνει ωραία κίνηση. Δίνει στην ΖΕΚ απέναντι. Σπαθάρου. Κρατάει την μπάλα. Βάζει μέσα για την Κάιζερ.
Κάισερ δεν μπορεί εκεί πέρα. Μουρ. Κορέ. Έχουμε φάουλ. Ωραία. Από την επιτήρηση της Καταρίνα Τζεκ. Σεγούρα μέχρι μέσα. Στο κι, πάει για το rebound τη Μουρ. Βουτσιλέου. Μπίκλ. Μέχρι μέσα, κάνει πίσω και κάνει βήματα. Σεγούρα. Κορέ. Σεγούρα, αλλάζουν. Και πάλι μπάλα στα χέρια της Σεγούρα, παίρνει το φάουλ, δύο βολές. Το φάουλ χρεώνεται στην Αγγελική Βιτζιλέου, η οποία έχει... Είναι το δεύτερο της αυτό, οπότε δεν έχει κάποιο κίνδυνο. Μέσα η Σεγούρα. Κάνει τους 8 πόντους. Με 5 στις 7 βολές και ένα δίποντο. 6 στις 8 βολές. 8 πόντι, ναι, συγγνώμη. Αυτά ήταν πριν. 2 στις 2 αυτή τη φορά. Νάτσκου. Σπαθάρου. Σπαθάρου. Προσπαθεί να κλέψει πάτη, δεν μπορεί. Σπαθάρου για 3, άστοχο, πάτη το rebound για τη Μουρ. Μουρ προσπαθεί να μπει μέσα. Επιθετικό. Επιθετικό, στη Μουρ χρεώνεται. Σπαθάρου για την Μπίκλ. Σπαθάρου, απέναντι πάσα για τη Βιτζιλέου. Προσπαθεί να δώσει στην Κάιζερ. Δεν περνάει αυτή η πάσα. Γιατί παρεμβάλλονται πολλά χέρια εκεί. Και στην τελική λένε ότι έβγαλε η Κάιζερ την μπάλα. Σεγούρα με την Νάτσκου. Δίνει το σκρίνι κορέ. Μουρ. Κάνω το καλάθι. Έχασε την μπάλα η Βιτζιλέου. Σεγούρα για τη Μουρ. Μουρ. Θα πάει μέχρι μέσα, δίνει τελικά στην πρίφτη από κάτω, κορέ για 3, τη λήξη του χρόνου. 58-56, η κορέ βάζει φωτιά στο μάτς. Είναι κανονικό ντέρμπι νοτιών προαστίων. Και τώρα οι Εσφαιρίδες σε μια καλή επίθεση θέλουν είτε να ισοφαρίσουν, είτε να περάσουν μπροστά. Η Πρίφτη βγαίνει, η Μπενέκη μπαίνει. Και οι Εσφαιρίδες έχουν ένα σερί 5-0 που τις φέρνει
Στο δέκατο δεκάλεπτο σε απόσταση 2 πόντων. Σεγούρα. Μουρ. Κορέ για 2. Άστοχη. Ψηλάει Μπίτλ το rebound. Και θα κατεβάσει και μπάλα η Μπίτλ. Τρομερή ψάχνει της γκάρ τώρα όμως. Σπαθάρου. Μπίκλ με πλάτη στο καλάθι. Βήματα δίνει. Μπαίνει η Πάγκαλος, βγαίνει Βιτζιλέου. Να δούμε. 58-56. Στα 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Πριν ακουστεί η εικόνα της λήξης. Κορέ. Μπάτι. Προσπαθεί να γυρίσει με πρόσωπο στο καλάθι. Δεν είναι εύστοχη η προσπάθειά της. Ζεκ. Άστοχη η Σπαθάρου. Σεγούρα, προσπαθεί να παίξει γρήγορα με την Πενέκη. Πενέκη κάνει την μπάλα, έρχεται η Μουρ. Άστοχη η Μουρ και η δεύτερη προσπάθεια. Μπαίνει. Παίρνουν τις βολές. Φαινομενικά εύκολο το καλάθι, αλλά είναι εκεί υπό την πίεση των αμυντικών που δεν σε αφήνουν να πάρεις αποφάσεις με καθαρό το μυαλό. Πάμε να δούμε τι έχει κάνει. Είναι στους 18 πόντους η Μουρ και δεν έχει βάλει βολή. Συνεχίζει να μην βάζει. Βολές η Μουρ. Η Σιέρα Μουρ. Που έχει και 12 rebound. Και 19 πόντους. Μάλιστα. Και 15 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Έχει μία στις 3 βολές. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. 58-57 και η αγωνία. Ένα πραγματικό ντέρμπι των Νοτίων Προαστίων. Πάγκαλος. Αλλάζει με τον Τζεκ. Πάγκαλος υπό την επιτήρηση της Σεγούρα. Πάγκαλος αλλάζουν τώρα Παϊζο η Κορέ. Σπαθάρου, Μπίκλ. Κάιζερ προσπαθεί από κάτω. Δεν μπορεί, Μπενέκη μαζεύει, Μουρ, προσπαθεί να παίξει γρήγορα, Μουρ. Σεγούρα για την, προσπαθεί να δώσει την πάτη, δεν μπορεί, Κορέ. Στο 3-2-1, λήξη του χρόνου, δεν μπορεί η Κορέ.
Έπαιξαν γρήγορα εκεί της Ελευθερίας. Μπίκλι, η Πάτη κόβει την μπάσα προς την Κάισερ. Η Μπενέκη δεν μπορεί, μπορεί η Κορέα όμως, αλλά έχει περάσει τη γραμμή του out. Πέντε λεπτά απομένουν και οι Εσπερίδες είναι σε απόσταση βολής, 58-57. Η Μουρ παίρνει την μπάλα. Δεν μπορεί, πάει μέχρι μέσα, το βάζει. Στους 21 πόντους η Μουρ. Μπίκλ πάει μέχρι μέσα. Οι Εσπερίδες με την Σεγούρα κατεβάζουν. Μουρ, προσπαθεί η Μπενέκη, δεν μπορεί να συγκρατήσει. Ελευθερία Μοσχάτου με την Μπάγκαλος. Και ενώ το 58-59 παραμένει, Μπίκλ, Σπαθάρου. Παθάρου βγάζει έξω για την Μπάγκαλος. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, 5. Για την Κάιζερ η πάσα, δεν μπορεί εκείνη. Μαζεύει η Μπενέκη, η Μουρ. Εδώ η Σεγούρα στο κύρι. Δίνουμε. Σεγούρα βγήκε, η Χατζηβασιλείου μπήκε. Η μπάλα παίχτηκε απ' έξω τελικά. Ήταν φάουλ που έγινε εκεί πάνω στη διεκδίκηση της μπάλας. Σπαθάρου με την Μπενέκη, Πάγκαλος, Μπίκλ. Πάγκαλος προσπάθησε μέχρι μέσα το rebound την Μπίκλ. Σπαθάρου, 8. Πάσε για την Κάιζερ, κάνα το καλάθι μέσα. Δύσκολο καλάθι. 60-59. Πάτη γυρίζει, άστοχο. Αθάρου. 60-59, 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Μπίκλ. Μπίκλ για την Πάγκαλος. Και εκείνη για την Μπίκλ. Γίνεται φάουλ πάνω στην Μπίκλ. Από την Κορέ. Το φάουλ, το χρόνι του Χατζηβασιλείου, ωστόσο βγαίνει η Κορέα. Ζεκ, Σπαθάρου, μέχρι μέσα, προσπάθησε, δεν μπόρεσε, το 60-59 παραμένει. Πάτη για τρεις. Άστοχο, Μουρ το rebound. Καλάθι και φάουλ η Μουρ. Μια σιέρα Μουρ
σε εκπληκτική κατάσταση. Σιέρα Μουρ είναι ήδη στους 21 πόντους, 23, συγγνώμη. Δεν βάζετε πολύ. Μία στις 4. 60-61. Σεκ. Ψάχνει την πίκλη, είναι εμφανές ότι ψάχνει την πίκ. Χάνει την μπάλα όμως. Γιατί μπόρεσαν να κλέψουν οι Εσπερίδες. Και η Μουρ θέλει να παίξει σετ παιχνίδι. 1:50 πριν το τέλος. Τρέβει Πάγκαλος εδώ. Μέχρι μέσα. Ευστοχή η Κατερίνα, η Μαρίσα Πάγκαλος. 62-61. Θα πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Θα είμαστε και πάλι σε λίγο μαζί. Είμαστε φίλες και φίλοι στο ντέρμπι νοτίων προαστίων της Α1 γυναικών μεταξύ της Ελευθερίας Μοσχάτου και των Εσπεριδών Καλλιθέας. Δύο γειτονιές, δύο ομάδες, ένα μεγάλο μάτς. Σεγούρα με την Κορέα, αλλάζουν, πάσα, Μουρ. Λοιπόν, θέλει την κίνηση χωρίς την μπάλα. Πάει και η Πάτη να πάρει. Σεγούρα. Ψάχνει την Πάτη. Τώρα ψάχνει έξω ο Μουρ. Στη λήξη του χρόνου. Μέσα! 62-63. Μάτσια γερά νεύρα. Και κανείς δεν μπορεί να προκαθορίσει τον νικητή. Κάιζερ. Κάιζερ. Ζεκ. Το χρεώθηκε. Πώς το χρεώθηκε. Μπενέκη. Όχι, η Αλία Πάτη, το 32. Τέλος πάντων, στην ουσία 63-63 η ΖΕΚ, που φτάνει και αυτή τους 21 πόντους. Μέσα και η δεύτερη. Σμερίδες με την... Στην Κορέ και την Μαρ, σίγουρα. Σίγουρα στην Κορέ. Μουρ. Και να τελειώνει ο χρόνος, 5. Το παίρνει η Σίγουρα. Και γκολτσι! 64-66. Μάτσια πολύ.
με πολλές αναλλαγές στην πρωτοπορία του σκορ. Ζεκ κάτω από το καλάθι, ισοπαλία οι δύο ομάδες. Time out. 66 όλα. 21 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Θα μείνουμε σε αυτό το time out. Θα πάρουμε μια ανάσα, όπως μας λένε οι τεχνικοί, και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. 66 όλα. Θα δούμε αν θα χρειαστεί παράταση για να δούμε τον νικητή αυτού του αγώνα. Μουρ στα 16 δευτερόλεπτα. Σεγούρα, Μουρ. Μουρ, Κορέ, Πάτη. 6, 5, 4... Κορέ θα το πάρει, Πάτη θα το πάρει, έξω, παράταση. Οι δύο ομάδες θα πάνε στην παράταση. Και εδώ ο Αντρέας Ρουμάνη, ο βοηθός του Θάνου Σόφτσι, δίνει κάποιες οδηγίες και ενθάρρυνση στις παίχτριες. Και θα έχουμε τον έξτρα χρόνο των 5 λεπτών σε ένα συγκλονιστικό, αν μη τι άλλο, παιχνίδι με πολλές αναλλαγές στην πρωτοπορία του σκορ. Και ενώ εσείς παράλληλα βλέπετε κάποιες διαφημισούλες, θα πάρουμε εμείς μια ανάσα και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Καλησπέρα σας, είμαστε και πάλι εδώ στην κανονική διάρκεια του αγώνα, γιατί έχουμε το έξτρα πεντάλεπτο. Η Σιέρα Μουρ είναι πρώτη σκόρερ των Εσπερίδων με 25 πόντους και ακολουθούν η Κορέ και η Πάτη με 14, ενώ από την άλλη 24 πόντους έχει σημειώσει η ΖΕΚ, 15 η Κάιζερ και 18 η Μπίκλ για τις γηπεδούχες. Κάιζερ για τη ΖΕΚ, Μπίκλ για δύο,
Άστοχο, Κάιζερ το rebound και το καλάθι. Μουρ, 68-66, Σεγούρα, Πάτη. Πάτη για τρεις, μέσα! Αυτή είναι η Αλία Πάτη, φίλες και φίλοι. Τρομερό τρίποντο, 68-69, στους 17 πόντους η Αμερικανίδα, η οποία έπαιξε ολόκληρο το 40 λεπτό. Πάσα κάτω, πανέξυπνη από την Σπαθάρου η δημιουργία, στην Κάιζερ. Έξαλλος ο Σόψης, που δεν κόψανε την πάσα οι παίκτριες. Έξαλλος ο κότς. 70-69 για την, με την Κάιζερ. Πάτη μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε να βάλει το καλάθι. Πάτη. Μέσα η πρώτη. Στους 18, στους 17 η... υψηλή των Εσπερίδων. Στις 18 τώρα. Γλώσσα Λανθάνουσα, αληθεία είπε. 4 στις 4 βολές και 3-8 τίποτα. Τζεκ. Πάγκαλος περνάει την μπάλα στην Πίκλ. Εκείνη παίζει, γυρίζει με πλάτη και παίζει με πρόσωπο στο καλάθι. Παίρνει και το out για την ομάδα της, που Πάτη έχει και 3 στα 11 τρίποντα. Μπίκλ για τη ΖΕΚ, για την Κάιζερ, συγγνώμη, δύο βολές. Η Κάιζερ κερδίζει. Έξω η πρώτη από την Emily Kaiser που είναι στους 19 πόντους και έχει 2 στις 4 βολές. Μέσα η δεύτερη, 2 στις 4 βολές, 3 στις 4 βολές με 20 πόντους, 7 στα 13 δίποντα και ένα τρίποντο σε μία μόλις εύστοχη προσπάθεια. Κορέ για τη Σεγούρα, Μπενέκη, στη Μουρ. Στη λήξη στο 6-5, στο 6, το 6 δευτερόλεπτο, συγγνώμη, η Μούρ 71-73. Πάντα κοντά οι δύο ομάδες. Πάντα κοντά οι δύο ομάδες. Ζεκ για την Κάιζερ. Πάγκαλος. Μπίκλ. Ζεκ, Σπαθάρου για τρεις. Άστοχο. Μπίκλι το rebound. Πάγκαλος. Προσπαθεί να περάσει μέσα. Δίνει στην Μπίκλι. Μέσα. 73-73. Νομερό παιχνίδι. Κορέ για τη Σεγούρα. Θα δούμε, εδώ την επαναφορά θα κάνει η Κορέ. Σπαθεί, πάνε για τη Μουρ, θα πάει 5 παράβαση, δεν την κάνει. Πάτη. Πάτη για 3, άστοχο. Μαζεύει η Μπίκλ. Στα 2 λεπτά του έξτρα χρόνου.
Ζεκ για τη Σπαθάρου. Μέχρι μέσα η Σπαθάρου το βάζει. 75-73. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι, μετά το time out που κάλεσε ο coach Σόφτσης. Πρίφτη για την Σεγούρα, 75-73, του Ελευθερία μπροστά. Ωραία, παίρνει την μπάλα, θα πάρει screen από την πάτη, πασάρει στην πάτη, προσποίηση. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στην Πενέκη. Πάτη Σεγούρα το κάνει. Δεν μπορεί να ξεκίσει. Παγκαλός. Σπαθάρου για τρεις. Άστοχο. Μαζεύει η Κορέ. Σεγούρα. Πενέκη για δύο, μέσα. Και τώρα τα εμά του Χατζηδάκη. Κώστας Χατζηδάκης στα 54 περίπου δευτερόλεπτα. Πάμε να πάρουμε και εμείς μια ανάσα αφού δίνουν time-out. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Όλα, 54 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και της πρώτης παράτασης για να δούμε μην έχουν και δεύτερο. Πάγκαλος. Παγκαλός για τη Σπαθάρου, Κάιζερ στην πίκλη μέσα, έξω κίνηση τη Σπαθάρου, Κάιζερ κάτω από το καλάθι, πίκλη, καλάθι και φάουλ.
3 δευτερόλεπτα ζητάει ο Πάγκος των Ισπερίδων. Ωστόσο, 77-75 οι διαιτητές λένε goal foul για την Μπίκλ, η οποία πάει πλέον στους 22 πόντους. Τα έχει την ευκαιρία να τους κάνει 23 με τη βολή. Έξω η Χατζηβασιλείου και έξω η Μουρ. Μέσα η Σεγούρα. Και η Κορέ. Μέσα και η βολή από την Μπίκλη, 23 πόντους με 5 στις 7 βολές. Σεγούρα μέχρι μέσα προσπαθεί, μέσα και καλάθι, 78-77. Πάγκαλος με 14 δευτερόλεπτα στα 11. Πάγκαλος, τις κάνουνε φάουλ. Δύο άτομα, να δούμε ποια το θεώθηκε. Έξω η πρώτη από τη Μαρίσα Πάγκαλος που μαραμένει στους 4 πόντους. Με 2-6 δίποντα, 0-3 τρίποντα. Μέσα η δεύτερη, βάζει και την πρώτη της βολή. 79-77 στα 9 δευτερόλεπτα. Για να δούμε την τελευταία επίθεση. Σιέρα Μουρ για τη Σεγούρα και εκείνη, Σιέρα Μουρ, πάει στο 5, αστοχή, τελειώνει ο χρόνος, όχι έχουμε τζάμπολ, τελειώνει ο χρόνος, δεν υπάρχει τζάμπολ και η Ελευθερία Μοσχάτου κερδίζει τον ντέρμπι των Νοτίων Προαστίων, όχι, να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Δέκατα. Λοιπόν, τι έγινε, έχουμε 6 δέκατα να παίξουμε το τζάμπολ που κέρδισαν οι Εσπερίδες. Και να δούμε αν θα καταφέρουν, μπορέσουν να βγάλουν κάτι σε αυτά τα 6 δέκατα. Στην επαναφορά το παίρνει η Κορέ, δεν το παίρνει, δεν μπορεί να το πάρει. Πολύ καλή άμυνα. Τελική επικράτηση 79-77. Η Ελευθερία Μοσχάτου κερδίζει ένα γνήσιο ντέρμπι στα Νότια Προάστια. Τρομερό παιχνίδι, συγκλονιστικό από την άποψη της εξέλιξης. Κάνουμε μια διακοπή και θα είμαστε μαζί σας για τη συνέντευξη με την Coach Χατζηδάκη.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Κότς Κατερίνα Χατζηδάκης, συγχαρητήρια καταρχάς για την νίκη της ομάδας σας. Ήταν ένα ντέρμπι των Νοτίων Προαστίων, κλασικό, σίγουρα, με τα όλα του, παράταση. Καταρχάς, να πούμε ότι είσαι στις 4 νίκες. Mm-hmm. Και να μας πεις λίγο έτσι κάποια στοιχεία του αγώνα, που κρίθηκε και τέτοια. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί όπως είπες, νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν πολύ συναρπαστικό. Ίσως στερείται υψηλού επίπεδου μπάσκετ κατά διαστήματα, αλλά είναι λογικό γιατί υπάρχει κούραση. Συγχαρητήρια πιο πολύ στις παίκτριές μου, γιατί τις δύο τελευταίες εβδομάδες έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες λόγω τραυματισμών, λόγω κούρασης, γιατί ξέρεις με το EuroCup είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση για εμάς. Αλλά χαίρομαι που καταφέραμε και ανταπεξέλθαμε στις ανάγκες του παιχνιδιού και κερδίσαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μιας και είπες τη μαγική λέξη EuroCup, αυτό. Μια τέτοια υποχρέωση, γιατί είναι πολύ μεγάλη η προετοιμασία για εκεί πέρα, σου δίνει καλύτερο ρυθμό στα ελληνικά μάτς ή σε κουράζει περισσότερο? Σε αυτή τη φάση μας κουράζει περισσότερο, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει σε αυτό το ρυθμό παιχνιδιών. Και το να ταξιδεύεις, να παίζεις, να κάνεις σχεδόν μηδέν προπόνηση και να πρέπει να ξέρεις κάθε φορά να αλλάζεις το παιχνίδι σου, γιατί κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός και το σκάουτινγκ είναι διαφορετικό, είναι κάτι που θέλει πολλή δουλειά. Και τα κορίτσια αυτά, βλέπεις, όλα είναι όλα μικρές, ακόμα και οι ξένες μας είναι οι περισσότερες ρούκι. Και είναι μια κατάσταση που ξέρεις, προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέρα με τη μέρα. Είναι, παίζει ρόλο και στη σωματική κόπωση ή και στην πνευματική? Και στα δύο. Για να σου καταλάβεις τώρα ένα παράδειγμα, αύριο δεν μπορούμε να κάνουμε πόνηση εκ των πραγμάτων, γιατί έχουμε, μετά από το τέτοιο παιχνίδι είναι αδύνατον. Την Τρίτη φεύγουμε ξημερώματα να πάμε να παίξουμε στην Τσεχία και μετά γυρνάμε στο καπάκι να προετοιμαστούμε σε μια μέρα για τον Παναθηναϊκό. Όπως καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο και για τα κορίτσια και για εμάς. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει καλή διάθεση από όλους μας. Τα κορίτσια είναι πολύ ταλαντούχα και καταλαβαίνουν τι θέλουν από αυτές. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Και πάντα, εντάξει, όπως και να έχει, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι σου δίνει ένα άλλο κίνητρο. Σίγουρα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τις νεαρές παίκτριες, να βλέπουν άλλες μπασκετικές εικόνες. Δηλαδή, το να παίζει στην Ευρώπη, το να παίζει στην Ελλάδα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και νομίζω ότι αυτό ίσως αποτελέσει κίνητρο και για τα κορίτσια να δουλέψουν ακόμα παραπάνω, ξέρεις, να τις κάνει να είναι λίγο πιο διψασμένες για κάτι έξτρα. Εγώ ως προς αυτό να πω μόνο ότι άλλο είναι να έχει μια χώρα τρεις ομάδες στους ομίλους του EuroCup και άλλο να έχει μία ή και δύο το πολύ. Γι' αυτό και ήταν σημαντική η πρόκριση της ομάδας σας. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, αλλά να σου πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι θεωρούσα ότι η ομάδα θα έχει μεγαλύτερη στήριξη. Yeah. Και όχι μόνο εμείς. Και εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ένα παραδοσιακό σωματείο που έχει στήριξη, αλλά και ο Ολυμπιακός και εμείς θεωρώ ότι να παίζουμε σε ένα γήπεδο που είναι άδειο είναι κακό για το γυναικείο μπάσκετ και είναι κακό για τα κορίτσια. Γιατί προσπαθούν πάρα πολύ. Προσπαθούν οι ομάδες πάρα πολύ, προσπαθούν οι παράγοντες πάρα πολύ να είναι βιώσιμες οι ομάδες, ξέρεις, να μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί. Και βλέπουμε ότι η προσπάθειά μας περισσότερες φορές δεν έχει ανταπόκριση. Και μετά αναρωτιέσαι για ποιο λόγο να το κάνεις. Καταλαβαίνεις. Σωστό. Και εγώ θεωρώ ότι έχουμε τρεις ομάδες ελληνικές στο EuroCup που δεν το έχουν πάρα πολλές χώρες, το έχουν μόνο οι καλές μπασκετικές θεωρητικά χώρες. Είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνει τον κόσμο να προσέξει το γυναικείο μπάσκετ. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο. Έχετε 4 νίκες μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο σας πλεονέκτημα? Ποιο θεωρείς ότι είναι το κλειδί για αυτή την μέχρι στιγμής επιτυχημένη με τα θετικά αποτελέσματα? Πιστεύω ότι υπάρχει καλή χημεία στην ομάδα και υπάρχει καλή σχέση μεταξύ μας, γιατί εγώ ξέρεις... Θεωρώ ότι τον εαυτό μου έχω πολλές μπασκετικές απαιτήσεις από τα κορίτσια. Έπρεπε να προσαρμοστώ φυσικά σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Αλλά το κλειδί νομίζω είναι ότι τα κορίτσια ξέρουν μπάσκετ, καταλαβαίνουν τι θέλουμε από αυτές. Απορροφάνε τα πάντα στην προετοιμασία που κάνουμε και στο επιπλέον σκάουτινγκ που κάνουμε φέτος. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί που μας έχει οδηγήσει σε αυτή την πορεία μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Ήταν η Κατερίνα Χατζηδάκη, coach της Ελευθερίας Μοσχάτου. Φίλοι του Sports Stats, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί σας σε επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του ΑΟΕΜ.